Το βίντεο. Σπύρο Μπιμπίλα, καλημέρα. Καλημέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Δέσποινα Σωσερεντίπηδη, στο ψυχικό που μας φιλοξένησε και ήταν και πολύ καλή. Μας άφησε εκεί όλο το μαζί. Το κάναμε άνω κάτω, αλλά πέρασαμε καταπληκτικά. Και είσαστε καλοί για επιθεώρηση. Μας έχετε υπόψη, κύριε Μπιμπίλα. Μάλιστα. Για το δεύτερο αντρικό τίποτα. Έτσι. Πάρα και δεύτερο κόστο. Μα ξέρουμε ότι είσαι μεγάλο ταλέντο. Συγγνώμη, γι' αυτό δεν το αναδεικνύουμε. Εγώ συμφώνησα και με το περιεχόμενο, γιατί οι γυναίκες μας ξέρουν. Λοιπόν, Σπύρο, μας αγαπημένη, ότι σε αγαπάμε, σε στηρίζουμε, ούτως ή άλλως μιλάμε πάντα και για τη δουλειά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όλο κάτι λέτε για μένα. Πάντα, πάντα καλά, καλά σου λόγια. Μας δίνεις και εσύ ωραίες αφορμές, γιατί είσαι πάντα πολύ ωραίος στις συνεντεύξεις και λαλίστατος. Θέλουμε να εξηγήσουμε πώς μας ήρθε η ιδέα για το σημερινό θέμα. Σε ακούσαμε κάποια στιγμή στην κάμερά μας να λες για το μυστικό μακροζωία σου, για το πώς είσαι τόσο όμορφος. Είπες την ηλικία σου και σοκαριστήκαμε. Είσαι τόσο όμορφος. Τέλος πάντων. Βρε αγάπη μου, όταν μας είπες, όμως ότι είσαι 62 και μοιάζεις για 40, είναι γεγονός ότι έχεις πολύ καλό DNA και κάτι κάνεις και το ενισχύεις. Λίγο παραπάνω. Τόσο μοιάζεις. Πάντως μια κυρία με σήκωσε στο τρένο που δεν με αναγνώρισε και μου είπε: νεαρέ, πρέπει να ντρέπεσαι που κάθεσαι και μας βλέπεις μεγάλες κυρίες όρθιες. Τέλεια, ιδέες. Φοβερή κυρία. Τι της είπες και εσύ, τι λες Μαρή. Τι ωραίο κομπλιμέντο. Λοιπόν, τράπηκα να της πω ότι έχω κάνει χαρτιά για σύνταξη. Τι να πω. Μας είπες λοιπόν για αυτό που τρως το πρωί, που το ετοιμάζεις μόνος σου, κεφίρ, σουσάμι, κουκούτσια βερίκο, που θέλουν να μας τα δείξεις. Λοιπόν, στην πράξη. Εδώ έχουμε ένα κοκτέιλ από διάφορα που τρώω, γιατί και ένα λάξ θα κάνουμε, έτσι. Σωστό. Από εδώ είναι η καρπή της ελληνικής γης. Ξεκινάμε όμως με το βασιλικό καταπληκτικό πολτό. Βασιλικό πολτό. Βέβαια, μεγάλο μυστικό. Ναι. Είναι αυτό το μικρό κουτάκι και παίρνεις μόνο αυτό το κουταλάκι. Έτσι, και γιατί δεν κάνει παραπάνω. Κάτω από τη γλώσσα, κάτω βέβαια. Από τη γλώσσα. Με αυτό ξεκινάμε. Μετά παίρνουμε ένα λεμονάκι και το στίβουμε. Ναι, ναι, του βάζουμε λίγο χλιαρό νερό και κατόπιν υποδείξεως γιατρών. Βάζουμε και λίγη κανέλα από πάνω, η οποία κανέλα. Σε τι είναι... βοηθάει αυτό το ρόφημα, είναι αντιοξυδοτικό για είναι το πρωί. Όλα αυτά είναι αντιοξυδοτικά και δεν παχαίνουν. Γιατί άμα αρχίζει τις ψωμάρες και τα κρουασάν και όλα αυτά, παχαίνουν. Φρούτα της ελληνικής γης και μπανάνες και της εποχής και βερικοκάκια. Εδώ θα σας ματήσουμε στα βερικοκάκια. Ναι. Λοιπόν, προτείνω σε όλους τα βερικοκά να μην πετάνε το κουκούτσι. Μα μας να φυλάνε. Μα το είπε αυτό, ότι τρως τρία κουκούτσια την ημέρα. Βάλτε αυτό στην άκρη. Αυτά είναι τα κουκούτσια του βερικοκού. Ναι. Το εσωτερικό αυτού του κουκουτσιού λοιπόν έχει τον πολύτιμο καρπό αυτό εδώ. Δεν σε πιστεύω. Ναι. Για δώσε μου να δοκιμάσω, σαν πίδαλο. Απλά όμως πρέπει να τρώμε μόνο τρία την ημέρα, γιατί πάνω από τρία είναι δηλητηριώδη, γιατί περιέχουν... Και έφαγα δύο τώρα μόλις. Δύο έφαγε, δεν έφαγες πάνω από τρία. Δεν είμαι καλά, νόμιζα να μην δηλητηριώδη. Λοιπόν, μόλις το σπάσεις, έχει μέσα ένα τέτοιο. Κατάλαβες. Γιατί λες μόνο τρία. Α, και είναι λίγο πικρό. Είναι πικρό, γιατί εγώ το φάγα για αμύγδαλο, αλλά μόλις το γεύτηκα. Μην αρχίσεις και τα τρως, αλλά και πέσεις σέκος. Τι είναι αυτό, γιατί τι περιέχει. Ωραίο είναι. Λοιπόν. Δηλαδή, άμα φάω τέσσερα, τι μπορεί να συμβεί, τώρα σοβαρά το λέω. Θα φέρουμε το χώριο, έχουμε το εκάμενο. Οι γιατροί λένε ότι πάνω από τρία δεν κάνει καλό. Όπως ο ήλιος, πάνω από 10 λεπτά δεν κάνει καλό. Έτσι και πάνω από τρία. Ωραία δεν είναι. Έτσι και. Είναι πολύ ωραία. Αλλά... Φάει τέσσερα, Δημήτρη, να δούμε τι παθαίνει κάποιο. Εσύ δηλαδή τα έχεις πάσει και τα έχεις έτοιμα στο σπίτι μου. Αυτά τα έχω αγοράσει, γιατί δεν μπορώ να μαζέψω τόσα πολλά. Τώρα αρχίσαν τα βερίκοκα. Γιατί τα αγοράζεις κιόλα. Δεν είναι ωραίο. Τα πουλάνε σε κουτάκι, γιατί το χειμώνα. Εγώ πώς θα μαζέψω το καλοκαίρι τέτοια. Δεν μπορώ να μαζέψω άπειρα. Οπότε. Τρώμε τρία. Αυτό πώς το κάνεις, παιδιά. Το έχω συνηθίσει. Λοιπόν, το βάζεις εδώ, όχι στο μικρό. Σταματήνα, δεν έχεις κάνει καλό θράφστη. Να ξέρετε την πάτσα από κουκούτσι βερίκο. Το σπάς με τον καρδιό θράφστη. Κάτσε, είμαι λίγο κουλή αυτά, αλλά θέλω να το βρω. Είσαι ο σφάχτης του κουκούτσου. Εντάξει, το σπάσα, κατέστρεψα. Το βρήκες, να το. Είναι λίγο μικρούλι, αλλά δεν πειράζει. Φάτο, πώς έφαγες. Δεν τρώω, έφαγα για το ένα. Να τα, εδώ. Φάει άλλα τρία. Λοιπόν, κουσουρλίδικο βρήκε. Έχουμε το κοτσιμπέρι, τους αποξηραμένους καρπούς. Αυτό είναι ωραίο. Έχουμε την αρώνια, που είναι άλλο. Αυτός είναι μικρός καρπός ασταφίδα, που είναι από τη Φιλανδία. Είναι αντιοξυδοτικός. Το βρίσκεις. Στις υγιεινές. Και αυτό δεν κάνει παραπάνω από τρία. Όχι, αυτά δεν υπάρχει. Μόνο για τα κουκούτσια βερίκοκου λένε. Πώς το είπες, αρώνια. Αρώνια. Είναι κάτι σαν τη σταφίδα την ελληνική. Σταφίδα πιο ωραία. Είναι ίσως πιο σκανδιναβικό. Είναι το έχω δει εγώ σε θάμνο στη Φιλανδία. Δεν είμαι Έλληνα, δεν το λέω λόγω εθνικής τάσης, δεν έχω τάση εθνικής μου, αλλά... Τα πουλάνε στον δρόμο... Η σταφίδα μας πολύ καλύτερη, αυτό είναι ξινό. Φρέσκα. Ναι, φρέσκα. Τα πουλάνε και φρέσκα και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Εδώ είναι, όχι, είναι το γκράμπερι. Για να με γκράμπερι. Λοιπόν, και όλα φεύγουμε αυτά. Από εδώ, Σούπερ Μάριο, όλοι. Παιδιά, μετά βγαίνεις με κάτι μπρατσάκια, να. Ναι, γιατί έφαγε και 10 παγωτά. 10. Περίπου.
Λοιπόν, τώρα θα σας πω. Εδώ να παίρνουμε γύρι. Άμα πάρεις ένα τέτοιο κοκτέιλ, σε ντουραλεξ για όλη την ημέρα. Συγγνώμη για αυτό τώρα, και για να τρέχω. Καταλάβω, γιατί εμείς μας αμπουκώνουμε τόση ώρα και δεν έχουμε καταλάβει. Τα βάζουμε, ρε παιδιά, συγγνώμη, σε ένα γιαούρτι. Σε ένα γιαούρτι. Αυτά όλα μπορεί να τα τρώσει σκέτα όπως θα τρώμε τώρα, ναι. Ή να τα βάλεις μέσα σε ένα γιαουρτάκι με μέλι. Γι' αυτό έχω το ωραίο μέλι, γιατί κάθε μέρα παίρνω μέλι. Πρέπει να μην ξεπερνάς τη χούφτα. Να κάνεις μια χούφτα ή δεν πειράζει. Αν μην πάρεις και μια ποσότητα τέτοια, θα σκάσει. Το ίδιο και η γύρι. Η γύρι πρέπει μια κουταλιά τη μέρα. Πώς την τρως τη γύρι? Πώς την τρως, θέλεις να σου δώσω? Σκέτη. Αυτό τι είναι? Και στο γιαούρτι διαλύεται, αλλά και έτσι, σκέτη. Αυτό τι είναι? Θα μυρίσω λίγο. Καλυφάτο. Τι φοβάστε τη γύρι? Έλα εσύ παιδί μου, φάτη γύρι. Φαταούλα, τι φοβάστε? Ωραίο είναι. Σαν ζάχαρη. Είναι πολύ ωραίο, σαν θα μπορούσε να ήταν... Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ θρεπτική η γύρι. Η γύρι των λουλουδιών είναι. Η γύρι των, ναι. Καλή σαν ζάχαρη είναι. Σαν ζάχαρη θα μπορούσε. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ καλό προϊόν είναι να τρως λίγο ταχίνι. Αυτό τι είναι, πες μου? Είναι το μαύρο ταχίνι που είναι μαζί με το φλοιό του. Ό,τι έχει το φλοιό είναι και το καλό. Δηλαδή, το μαύρο ρύζι το τρώμε με το φλοιό. Σωστό. Ενώ το άσπρο ρύζι δεν κάνει τόσο καλό. Απλώς γεμίζουμε το στομάχι μας έτσι. Το μαύρο ταχίνι λοιπόν είναι καλύτερο από το άσπρο. Για να κάτσε να δω. Α, εδώ φτάνουμε στην καθαρή σοκολάτα. Πάρε Δημητράκη. Σοκολάτα. Λοιπόν, έτσι. Οι Ινδιάνοι επιβίωσαν με την καθαρή σοκολάτα. Mm. Αυτή είναι η κόλκη του κακάου. Παιδιά, αυτά πού τα βρίσκεις? Σε ειδικά μαγαζιά. Εκεί που πουλάνε τις πιο ίνες τροφές. Είναι λίγο πικρό. Ναι. Είναι μαύρη σοκολάτα. Δεν πάω στους Ινδιάνους καλέ κάθε μέρα. Αυτά τα αγοράζεις από τα μαγαζιά που πουλάνε υγιεινές τροφές. Ναι, τη σοκολάτα με τα τρώω για να γλυκαθείς. Αυτό είναι λίγο πικρό. Και τι πειράζει. Το πικρό είναι το καλό. Είμαστε καλομαθημένοι εμείς. Λοιπόν. Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι, εσύ τρως μόνο αυτά, δεν τρως τίποτα, αλλά μακαρόνια, ας πούμε, κοιμά. Μιλάμε για το πρωινό. Δεν μιλάμε για το μεσημεριανό. Το στο μεσημεριανό, άλλη μέρα θα σας πω τι τρώω το μεσημέρι. Λοιπόν, παίρνει ένα μπάρμπεκ. Χουρμάδες. Πάρα πολλές επιλογές. Μουρουνέλαιο. Μουρουνέλιο λοιπόν, σε... να σας εξηγήσω ότι κάθε μέρα δεν τα παίρνω όλα αυτά. Να. Το μουρουνέλιο που κάνεις, χάπι. Ναι, τώρα είναι σε χάπια πια τα μουρουνέλια, γιατί αυτή είναι η δόση... Συγγνώμη, ρε παιδιά, να σας μιλήσω κάτι. Το καταπίνεις, το χάπι με νερό. Αυτά τα έφερε ο άνθρωπος, του τα πήραμε εγώ εμείς. Τα φέρω, ναι. Γιατί είμαι περίεργη να το μπορούμε λοιπόν, να τα βρούμε, ρε παιδιά. Εμείς του τα φάμε του ανθρώπου. Θα τα ξαναβάλω στα βαζάκια τους. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας εξηγήσω αυτό. Είναι το κοινόα. Το κοινόα είναι ένας πολύ ευεργετικός τρόπος. Το βγάζουμε. Το τρώσω μόνο. Όχι, όχι. Αυτό πρέπει να το βράζεις. Και να το βάζεις ή σε γάλα ή σε γιαούρτι ή σε σαλάτα. Εγώ σε σαλάτα. Μία φορά το βράζεις. Ναι, μία φορά. Μια, απλά ότι το κοινό πολλές φορές το ξεπικρίζεις, όχι, το ξεπλένεις καλά. Το βράζω και το τρώω. Αυτό είναι ένας άλλος ευεργετικός καρπός, το κία. Το κία δεν το βράζεις. Το βάζεις σε νερό, το αφήσεις και μουλιάζει για ένα τέταρτο 20 λεπτά. Το λοιπόν, αυτό όμως το πίνεις μαζί με το νεράκι του, μουλιασμένο. Γιατί έτσι εσένα είναι. Εσένα ο αγαπημένος σου συνδυασμός από αυτά ποιος είναι? Εναλλάσσεις. Ό,τι και να πάει. Α, και τη σπιρουλίνα που βγαίνει από την Ελλάδα, από τις αίρες. Που αυτό βγαίνει. Πρέπει να είναι φύκη, ε. Αυτό είναι φύκη. Αυτό στο νερό δεν το κάνει. Αυτό το, ή, γεύση, ή το τρως έτσι. Έχει γεύση και άσχημη. Είναι, γενικά όλα αυτά δεν είναι ωραίες οι γεύσεις τους, αλλά όταν σκεφτείς πόσο έχει θέλει γεύση, αλλά χάλια. Και πόσο μακριά σε βγάζουν από τους γιατρούς, αυτό πρέπει να έχουμε σωστό στο μυαλό μας. Εμένα πάντως με έχει αλλάξει τώρα. Με τη γύρι. Να σας πω. Φάε. Παιδιά, αλήθεια, έχει φοβερή γεύση. Πόσο κάνει. Μην βάζει με τη χερούκλα σου στη γύρι του ανθρώπου τη γύρι. Είναι καθαρά. Είναι και φίλος μου, ρε παιδί μου. Τι θα σκεφτόμαστε, Δημήτρη. Είναι ωραίο. Όλο αυτό. Το μισό βάζει. Περίμενε. Δημήτρη, να βάζει ζάχαρη. Να, αυτό ναι. Στα 8 παγωτά δεν είδα να το σκεφτώ. Τώρα δοκίμασε και όλο αυτό το πουλάκι. Όχι, δεν πάθει τίποτα ολόκληρο. Ωραία. Λοιπόν, δεν είχα δοκιμάσει ποτέ. Για τη σπιρουλίνα, να πούμε ότι βγαίνει και σε μορφή σαν φίκη που το βάζει στις σαλάτες. Τώρα πάμε από εκεί. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα... εδώ είναι οι φύτρες. Συγγνώμη, αυτό λεύτε μου θυμίζει αυτό που κάναμε στο, σχολείο, το πύλινο με το βαμβάκι. Αυτές είναι φακές περίπου 2 εβδομάδες. Ναι. Τι έχεις βάλει βαμβάκι κάτω και εσύ? Ναι, θέλετε να φτιάξουμε ένα ταψάκι. Το κόβουμε με το ψαλίδι κάθε μέρα. Ναι. Το βάζουμε και λίγο κάτω, μην έχει πάει. Εγώ βάζω από πάνω. Αυτό το, εγώ να το βγάλω για να ναι, το δω. Βάζω πάνω αυτό για να αποφεύγουμε μυγάκια και τέτοια. Ναι. Το βγάζεις λοιπόν αυτό κάθε μέρα και κόβεις. Θες να φας λίγο? Να φάω. Πες όχι. Έλα. Μετά τα παγωτά. Να το ξεπλύνω κάπου. Παιδιά, το βάζω. Όχι, αυτά είναι πολύ καλά γιατί τα έχω πολύ προστατευμένα στο σπίτι. Να το πλύνω κάπου να είμαι σίγουρη. Πλύνω. Δεν, όχι ότι αμφισβητώ εσένα, αλλά τόσα χέρια πέρασαν. Αυτό δεν το ακούμπησε κανείς. Σαλάτα είναι. Αυτά. Να σας πω πώς το σκέφτηκα αυτό. Όταν πήγα στην Αυστραλία, υπάρχουν ειδικά μαγαζιά που πουλάνε φαγητά μόνο με φύτρα.
Καλέ, σαν το βασιλικό του παπά το έκανε τώρα. Το βάλει σαν αγιασμό και το κάνει. Βοήθειά μα. Είναι και το γιο πνεύμα του. Βοήθειά μα. Μόνο η αγιαστούρα σου λείπει τώρα. Λοιπόν, αυτό πώς το κάνουμε. Παίρνουμε ένα ταψάκι. Κοίτα, περίεργη γεύση έχει. Ναι, μέσα στις σαλάτες όμως είναι υπέροχα. Πολύ ωραίο. Και δεν είναι μόνο. Όχι, μ' αρέσει, είναι λίγο spicy. Καταρχήν είναι γεμάτο σίδηρο αυτό. Που ναι. Είναι πολύ ωφέλιμο για τον οργανισμό. Δεν είναι ωραία μόνο τα φύτρα της φακής, είναι ωραία και τα φύτρα των φασολιών και τα φύτρα του σταριού. Με την ίδια διαδικασία τα φυτεύει. Ναι, όλα αυτά με την ίδια. Και βάζεις λίγο βαμβάκι έτσι. Παιδιά, μ' άρεσε αυτό. Το στρώνεις. Πάτω όλο. Λοιπόν, έλα να το δοκιμάσεις. Έλα, ναι, πήγαινε. Κάτσε να με στο όσο τρώτε, εγώ φτιάχνω. Κάτσε βρε να στο ξεπλύνω. Πάλι θα μας αγιάσει όλο. Μπορεί να πούμε στα παιδιά να λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι πολύ νόστιμο. Είναι λοιπόν, λίγο spicy. Έλα εδώ. Βάζεις αυτό. Τι ήταν αυτό. Έρχεται το δεν είναι λίγο spicy το σε σαλάτα. Πού το βρίσκει, ρε παιδάκι μου, και γίνεται σίδερο μέσα. Μίτσα για το γραφείο. Είναι πηγή του σίδερου. Ναι, λέω, αφού λοιπόν, βάζεις αυτό, βάζεις λίγο νερό. Η φακίρεση έχει σίδερο. Έπεσε και η φακή, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Και αρχίζεις και στρώνεις λίγη φακή. Μετά από 2 εβδομάδες έχεις αυτό. Ναι. Το θέλει στο δωμάτιο, στην κουζίνα, κανονικά το έχει. Ναι, και πλάι το ποτίζεις, βέβαια, κανονικά. Κάθε πότε, κάθε μέρα. Όχι, μέρα παραμέρα. Θέλει λίγο νεράκι. Λοιπόν, το βάζεις αυτό. Αυτό θα το κρατήσω για το σπίτι. Θες να το κρατήσεις εσύ να το κάνεις στο σπίτι σου ναι, για τα παιδιά. Θα το κρατήσω. Ωραία. Ωραία. Παραέβαλες. Μην το πετάξεις. Θα το φάω, βρε. Παραέβαλες, λένε. Θα βγάλω selfie. Δεν είναι παραέβαλα, βρε. Θέλω πολύ πράσινο. Λοιπόν, θα το βάλουμε λίγο νεράκι. Θα βάλεις και άλλες φακές άμα θέλεις. Πάντως αυτό. Αυτό πόσο θα μου βγάλει, όπως εσένα. Ναι, ναι. Αυτό είναι ανάλογο με το δικό μου. Α, ωραία. Okay. Ναι, βρε, Μέρη, ετοιμάζω το γεύμα μου για τις επόμενες. Λοιπόν, αυτό θα το βάζεις και μέσα στις σαλάτες. Γιατί μ' είναι πάρα άρεσε, πολύ βρε, ωραία. Σου λέω πολύ. Δεν κάνουμε μισοτικιώτη. Έτσι, λοιπόν. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να δείξουμε το κεφίρ. Το κεφίρ δεν θα το δείξουμε. Όχι. Απλά να το πούμε τότε. Όχι. Να το δείξουμε μια άλλη μέρα. Άμα δεν το παίξουμε, παιδιά. Να ξανάρθουμε και το κεφίρ. Τι. Ναι, θα ξανάρθει μόνο για το κεφίρ. Δεν ακουβαλεί. Θα όλα μαζί. Με κουκούτσια περίπου. Θα μισό λεπτό. Αν δεν δείξουμε το κεφίρ, σηκώνουμε και φεύγουμε. Εγώ. Θέλετε να βγούμε. Έλα, Αρμερή. Λοιπόν, θα έρθει άλλη φορά. Εγώ σε κάτι άλλο. Ότι δεν δείξαμε το κεφίρ, αλλά θα πούμε πόσο χρήσιμο είναι. Δείξε πώς γίνεται. Πώς το τελικό. Τι έπεσε. Το κεφίρ είναι ένζυμο που του βάζει γάλα και την επόμενη μέρα γίνεται ξινόγαλο. Το σουρώνει. Το καθαρίζεις και άμα έχεις, επειδή ωραία. Αυξάνεται κάθε μέρα, χαρίζεις και στους φίλους σου. Μύκητες είναι. Είναι μύκητες. Αν είσαι παρτάκια, το κρατάς και το πίνεις μόνος. Θα γεμίσει το δωμάτιο ένζυμα. Τι γεύση έχει αυτό, το δοκιμάσεις. Ξινόγαλο, δεν έχεις φάει ποτέ σου. Δεν ξέρω να το δοκιμάσουμε. Τώρα αυτό όμως δεν είναι σουρωμένο. Όχι, δεν είναι σουρωμένο. Και δεν είναι έτοιμος, ακόμα ψυχολογικά. Άλλη μέρα θα έρθω να σας δείξω το κεφί. Ωραία, λοιπόν. Θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτά είναι τα μυστικά μακροζωίας, νεότητας και ενίσχυση του οργανισμού του Σπύρου Μπιμπίλα. Όχι μόνο του Σπύρου Μπιμπίλα, αλλά και άλλων ανθρώπων που προσέχουν. Ναι, αλλά από εσένα τα μάθαμε. Σωστά γι' αυτό. Θα περάσουν τα χρόνια και η ιστορία θα γράψει η δίαιτα του Σπύρου Μπιμπίλα. Το λέω, όχι. Το λέω ότι ο καθένας ανάλογα με τι του ταιριάζει, τι αδυναμία μπορεί να έχει στον οργανισμό του, ρωτάει και τον γιατρό του. Στα 99, όταν θα αποχωρήσω και θα μου κάνετε αφιερώματα, θα λέτε. Κάποτε μας είπε γιατί έζησε τόσο πολύ. Πάμε ζούμε εμεί. Εγώ αυτό ειλικρινά το παίρνω και το θα ετοιμάσω τα. Θα διασκεδάσουν και τα παιδιά σου, γιατί θα του δείξει. Μα έφερε η κόρη μου από το σχολείο ένα μικρό πύλινο, αλλά τι να φτάσει. Επειδή είναι σημαντικό. Να και ολόκληρη οικογένεια, άντε φάτε εκεί. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις, ερχόμαστε.